Είναι μια δράση όπως όλες αυτές τις δράσεις που ξεκινάνε μέσα από την κοινωνία, μέσα από τον κοινωνικό ιστό, που σίγουρα ξεκινάει από μια σκέψη, πλαισιώνεται από μια ομάδα πολύ δυνατή, με πολύ όρεξη, να μεταφέρουμε μηνύματα και να βοηθήσουμε τον κόσμο να αλλάξει μια, να αλλάξει λίγο τη λογική του σε σχέση με το πώς λειτουργούμε με καταναλωτικά αγαθά και εν προκειμένου με τα ρούχα των παιδιών μας και με τα παιχνίδια των παιδιών μας. Δώσε μας παραπάνω λοιπόν τώρα στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς, πώς γίνεται, τι γίνεται, για να δούμε αν μπορούμε να είμαστε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτή τη δράση που είναι και το επιθυμητό. Με πολύ χαρά. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει ένας χώρος που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του τις τελευταίες ημέρες. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στη Λεωφόρο Καζαντζίδη. Για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο να καταλάβει, είμαστε προς την έξοδο για Ρέθινο, δίπλα από το καφέ Γρηγόρης. Θα είναι πολύ εύκολο να το βρει ο κόσμος, διότι υπάρχει η σχετική ταμπέλα εκεί. Μπορεί πολύ εύκολο να παρκάρει. Η όλη διαδικασία ξεκινάει από το σπίτι μας, από τις ντουλάπες μας, από τις αποθήκες μας. Ανοίγουμε, ξεκαθαρίζουμε, βλέπουμε τι ρούχα, παπούτσια και παιδικά παιχνίδια έχουμε, τα οποία όμως είναι σε άριστη κατάσταση. Έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο που έρχεται ο άνθρωπος για να κάνει ανταλλαγή. Έρχεται να φέρει, κάνοντας τη δωρεά του, αυτά που πλέον τα παιδιά του δεν χρειάζονται και αν επιθυμεί να τα ανταλλάξουν με κάτι που είναι σε αντίστοιχη ηλικία που αυτή τη στιγμή τα παιδιά του χρειάζονται. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα ξεσκαρτάρισμα από το δικό μας το χώρο, επιλέγοντας αυτά που είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθαρά, χωρίς μπαλώματα, χωρίς μουτζούρες. Είναι σε κατάσταση που μπορεί κάποιος άλλος να τα πάρει και να τα φορέσει κατευθείαν, το παιδί του να τα χρησιμοποιήσει κατευθείαν. Όλο αυτό αφορά ηλικίες από νεογέννητα, από 0 έως και 14 χρονών. Οι γονείς ξέρουμε καλά ότι δίνουμε πάρα πολλά χρήματα στο να αγοράζουμε συνεχώς ρούχα. Τα παιδιά έχουν συνεχώς ανάγκες, μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Τα ρούχα που αγοράσαμε πριν από ένα μήνα μπαίνουν πολύ γρήγορα στην κούτα, στη σακούλα και φυλάσσονται στο πατάρι, στην αποθήκη, στη δουλάπα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν. Οπότε δημιουργείται πάντα ένα ζήτημα. Έχω ρούχα, τι να τα κάνω, πού να τα πάω. Δεν μπορώ να ξοδεύω συνεχώς χρήματα για να αγοράζω όλη την ώρα. Οπότε ερχόμαστε εδώ να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα κομμάτια, και στο κομμάτι της βιωσιμότητας, και στο κομμάτι της οικονομίας, αλλά και στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που ήδη έχουν αυξημένα έξοδα και το να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια, μία φόρμα, μία μπλούζα, ένα μπουφάν, είναι δύσκολο για αυτούς. Εδώ λοιπόν έρχεται η αλληλεγγύη που ενεργοποιείται. Από εμάς που θα φέρουμε αυτά που δεν χρειαζόμαστε πια και οι ίδιοι εμείς που έχουμε ανάγκη να πάρουμε κάτι άλλο εντελώς δωρεάν. Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Για να πω την αλήθεια, Αδριανή, το ότι θα δώσω πράγματα και βεβαιότητα αν τα παιδιά μου είναι μέσα σε αυτή την ηλικία μέχρι 14 χρόνων μπορώ να τα ανταλλάξω εάν το επιθυμώ με άλλα ρούχα, εκτός και αν δεν το επιθυμώ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όταν έρχεσαι να φέρεις την δωρεά σου, γιατί αρχικά αυτό που φέρνεις είναι η δωρεά, γίνεται ένας ποιοτικός έλεγχος από τα παιδιά της ομάδας, ώστε να κρατήσουμε αυτά που είναι άψογα και επιμένουμε σε αυτό. Δεν έχουμε δημιουργήσει μία αποθήκη. Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο που συγκεντρώνουμε πράγματα που θα πάνε στη συνέχεια σε ανακύκλωση, για παράδειγμα. Σωστά. Αλλιώς δεν έχει αξία όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτό το κάνουν άλλες ομάδες και το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς ερχόμαστε εδώ να δημιουργήσουμε ένα σημείο συνάντησης όσων έχουν να δώσουν και όσων χρειάζονται να πάρουν, που πολλές φορές είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί ή κάποιες άλλες φορές δεν είναι. Μπορώ δηλαδή εγώ να φέρω πράγματα, αλλά σε αυτή τη φάση να μην χρειάζεται να μην χρειάζομαι κάτι, να μην χρειάζονται κάτι τα παιδιά μου. Οπότε ό,τι φέρω και ό,τι κρατήσουμε μετά από τον ποιοτικό έλεγχο, κατευθείαν θα μπει στην εφαρμογή που έχω στο κινητό μου, στην εφαρμογή My Happy Club. Θα μπουν πόντι. Όσα τεμάχη άφησα, τόσοι πόντι και θα μπουν. Αυτούς τους πόντους εγώ μπορώ να τους χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε στιγμή θέλω. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κάτι χρονικά. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό με τους πόντους? Όσα τεμάχη αφήσουμε, τόσους πόντους θα πάρουμε. Εάν αφήσουμε 10 τεμάχια και είναι και τα 10 άρτια, θα πάρω 10 πόντους. Άρα μπορώ να πάρω πίσω 10 τεμάχια. Ανεξαρτήτου είδους. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φέρω παπούτσια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρω και παπούτσια. Μπορεί να πάρω ένα παιχνίδι, μπορεί να πάρω ρούχα. Αυτό που χρειάζεται το παιδί σε εκείνη τη φάση. Τους πόντους αυτούς επίσης μπορώ να τους μεταβιβάσω.
να τους μεταβιβάσω π.χ. στην Αγγέλα που τώρα χρειάζεται να πάρει κάτι. Εγώ δεν τους χρειάζομαι, αλλά τους μεταβιβάζω στην Αγγέλα. Και έχουμε και μία τρίτη διαδρομή για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να δωρήσουν κάτι, αλλά έχουν ανάγκη να πάρουν κάτι. Μπορούν να πάρουν κάποια τεμάχη από το χώρο σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν 90 λεπτά του ευρώ. 90 λεπτά του ευρώ. Το τεμάχιο εννοείς. Το τεμάχιο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό το ποσό είναι καθαρά συμβολικό για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και το χώρο μας και να είναι βιώσιμη όλη αυτή η προσπάθεια. Να ρωτήσω όμως, γιατί μίλησες λίγο πριν για την εφαρμογή το My Happy Club. Ναι. Για να είμαι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, είτε δεν έχω να δώσω, να ανταλλάξω εγώ πράγματα, είτε αν κάνω μεταφορά τους πόντους μου, όπως είπες, θα πρέπει να βρίσκομαι μέσα στο My Happy Club. Η μόνη προϋπόθεση που είναι πάρα πολύ απλή σαν διαδικασία είναι να έχουμε στο κινητό μας την εφαρμογή My Happy Club. Με το που μπαίνουμε στο χώρο, το πρώτο βήμα που γίνεται είναι να σκανάρουμε την εφαρμογή μας στο μηχάνημα που υπάρχει εκεί στο χώρο. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη διαδικασία βήμα προς βήμα. Η εφαρμογή αυτή είναι εντελώς δωρεάν, οπότε δεν επιβαρύνεται κανείς. Όποιος την έχει στο κινητό του είναι τυχερός, γιατί ήδη ξέρει όλα αυτά που γίνονται μέσα στα πλαίσια του My Happy Club, που του κάνουν τη ζωή του γενικά πιο εύκολη. Εάν δεν την έχουμε στο κινητό μας, είναι πάρα πολύ απλό να την κατεβάσουμε. Τα παιδιά, οι συνεργάτες που βρίσκονται στο χώρο, δείχνουν τη διαδικασία. Αυτό απαιτεί ελάχιστα λεπτά και ξεκινάς την διαδρομή σου μέσα στο χώρο που αγαπάμε, δεν πετάμε. Έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει αυτή η εφαρμογή, να τρέχει αυτή η διαδικασία, ή είσαστε στα πρώτα σας βήματα? Και πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς ξεκίνησε ως ιδέα? Θα πω ότι έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία, είμαστε ήδη στο χώρο, είμαστε ανοιχτά από την προηγούμενη Δευτέρα. Ο κόσμος ήδη έχει ξεκινήσει να φέρνει πράγματα αλλά και να παίρνει. Το ευχάριστο είναι ότι κινητοποιούνται όχι μόνο μονάδες αλλά και ομάδες. Εχθές υποδεχτήκαμε στο χώρο μας εργαζόμενους από τη μεγάλη οικογένεια των σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, που είχαν συγκεντρώσει όλο το προηγούμενο διάστημα ο καθένας ατομικά από το σπίτι του πράγματα, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια. Τα τακτοποίησαν, τα δίπλωσαν, τα φρόντισαν, τα έπλυναν, τα σιδέρωσαν, και το τονίζω αυτό γιατί ήταν όλα τόσο προσεγμένα, σαν να ανοίγαμε τα σιρτάρια της ντουλάπας μας, και μας τα έφεραν. Οπότε αρχίζουν οι κρίκοι της κοινωνίας και δένουν μεταξύ τους και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τις κουβέντες και τις συζητήσεις που κάνουμε όλοι οι γονείς μεταξύ μας. Έχω πράγματα, τι να τα κάνω? Έχεις κάποιον που τα χρειάζεται? Μπορείς να τα δώσεις? Υπάρχει κάποια ομάδα που δίνει? Υπάρχει κάποιος φορέας? Που υπάρχουν όλοι αυτοί, αλλά εδώ εμείς ερχόμαστε πρώτη φορά να δουλέψουμε στο κομμάτι της ανταλλαγής. Να δουλέψουμε στο κομμάτι πέραν της δωρεάς. Να ενισχύσουμε αυτή την νοοτροπία ότι δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε υπέρογκα ποσά. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη λογική της υπερκατανάλωσης. Αφού υπάρχουν διαθέσιμα ρούχα, ας δούμε πώς θα τα κυκλοφορήσουμε μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά στο διαδικαστικό. Το πού βρισκόμαστε, το πού βρίσκεστε εσείς, και από την άλλη η εφαρμογή με το My Happy Club και πώς γίνεται για τελευταία φορά. Σε κουράζω να μένω, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στο διαδικαστικό κομμάτι, για να ξέρει ο καθένας από εμάς, ακούγοντας το αυτή την ώρα από σένα, τι ακριβώς κάνει για να μπορέσει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση εφόσον τον ενδιαφέρει. Βεβαίως. Όσον αφορά στην εφαρμογή, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε στο κινητό μας, να πάμε στο App Store, να πάμε από εκεί που κατεβάζουμε τις εφαρμογές μας και να πατήσουμε My Happy Club. Την εφαρμογή την κατεβάζουμε εντελώς δωρεάν. Ο χώρος μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, είναι δίπλα από το καφέ Γρηγόρης, υπάρχει ταμπέλα, υπάρχει σήμανση, θα μπορέσουν να μας βρουν. Οι συνεργάτες βρίσκονται στο χώρο από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή καθημερινά 10 με 5. Είναι και οι ώρες που μπορεί ο καθένας από εμάς να πάει να κάνει τη δωρεά του, να κάνει την ανταλλαγή του ή να κάνει τις αγορές του, εφόσον δεν έχει κάτι να δωρήσει. Μπορούμε να μπούμε επίσης και στο site myhappyclub.com να δούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για όλη τη διαδικασία, πώς έχει βήμα προς βήμα. Εκεί θα βρουν και τηλέφωνα και email που μπορούν να απευθυνθούν ο καθένας από εμάς. Αν έχουμε απορίες, να κλείσουμε το ραντεβού μας, αν θέλουμε να
έχουμε ένα συγκεκριμένο, αν έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας, δεν είναι απαραίτητο το ραντεβού για να πάει κάποιος, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το ρυθμίσει και αυτό. Και φυσικά στα social media ανεβάζουμε συνεχώς υλικό, ανεβάζουμε συνεχώς πληροφορίες για τη διαδικασία, απαντάμε σε ερωτήσεις και είμαστε εκεί παρόντες για να βοηθήσουμε όλο αυτό να ξεκινήσει και να το αγκαλιάσει όλη η κοινωνία. Μα είναι πραγματικά πολύ με σημαντικό το γεγονός ότι θα φέρω πράγματα από τα δικά μου τα παιδιά που θα είναι σε μια πολύ αξιοπρεπή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση, γιατί μπορώ και εγώ να πάρω, εάν το επιθυμώ, να ανταλλάξω αυτά τα ρούχα, εάν το θέλω, τα παπούτσια ή τα παιχνίδια, με άλλα είδη επίσης σε καλή κατάσταση, και πάντα μέσα σε αυτές τις ηλικίες από 0 έως 14 χρονών, όπως μας είπες. Ακριβώς, είναι ακριβώς όπως το λες. Και αυτό που εμείς επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε σαν κουλτούρα στην καθημερινότητά μας είναι η βιωσιμότητα, είναι η οικονομία, είναι η αλληλεγγύη. Είναι έννοιες που μας κρατούν δεμένους με ένα καλό, με ένα όμορφο τρόπο, με ένα τίμιο τρόπο μεταξύ μας, και μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολη τη ζωή όλων μας και εμάς των ίδιων. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο ξεφόρτωμα να βγάζεις, να δίνεις πράγματα από αυτά που δεν χρειάζεσαι. Καταλαμβάνουν χώρο, είναι μια βαβούρα όχι μόνο μες στο σπίτι αλλά και στο κεφάλι του ανθρώπου που φροντίζει ένα σπίτι. Οπότε ερχόμαστε να δώσουμε λύση και σε αυτό, λύση και στους ανθρώπους που δεν μπορούν να διαθέτουν μεγάλα ποσά σε συχνή βάση για να μπορούν να φροντίζουν να έχουν τα παιδιά τους αυτά που χρειάζονται σε ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια.